Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα στη Μυτιληναίος. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, σε μια ιστορική στιγμή για την εταιρεία μας. Και βέβαια όλους όσους μας παρακολουθούν απομακρυσμένα, όπως και όλους τους εργαζομένους μας, που αντίστοιχα βρίσκονται στην άλλη άκρη της οθόνης, για να μοιραστούν και αυτοί μαζί μας τη στιγμή αυτή. Βεβαίως και στην άλλη άκρη του κόσμου, θα συμπλήρωνα, μιας και βρισκόμαστε σε περισσότερες από 30 χώρες. Είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε άνθρωποι από την Αυστραλία, τη Χιλή, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Γκάνα, τη Λιβύη, την Ισπανία, την Αγγλία, για να αναφέρω μόνο μερικές από τις χώρες αυτές. Και ας είναι και αργά τη νύχτα ή ας είναι και νωρίς το πρωί για κάποιους. Είμαστε πλέον 5.000 άνθρωποι και στις 5 υπήρους, οι οποίοι είναι χαρούμενοι και αυτοί μαζί μας στην ιστορική αυτή εκδήλωση. Και όλοι συνδεδεμένοι. Η Μυτιληναίος, λοιπόν, είναι ένα οικοσύστημα, καθώς έχουμε πάνω από 10.000 προμηθευτές και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Πώς αλλιώς άλλωστε θα ήταν εφικτό να παράγουμε περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ της χώρας μας. Και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Και για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Ξεκίνησα λέγοντας ιστορική στιγμή για μας, γιατί σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο. Σήμερα πρόκειται να σας πούμε ποιο είναι αυτό το νέο κεφάλαιο, γιατί και πώς θα το ανοίξουμε και τι επιδιώκουμε. Είναι ιστορική στιγμή, έχοντας πολλαπλασιάσει τα μεγέθη μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στοχεύουμε να αυξήσουμε περαιτέρω την αξία μας για την εταιρεία, για τους εργαζόμενους, για τους μετόχους μας και φυσικά για την κοινωνία. Σας καλώ λοιπόν να δούμε ένα μικρό βίντεο για την πορεία μας μέχρι τώρα και μετά αμέσως θα σας πούμε περισσότερα για την επόμενη μέρα. Κάποιες φορές όλα ξεκινούν με μια λάμψη. Άλλες κάτω από τη γη, μέσα στο σκοτάδι. Η δική μας ιστορία ξεκινάει πριν από δεκαετίες. Την περίοδο που η οικονομία της Ελλάδας άλλαζε χαρακτήρα. Από τότε αποδεικνύουμε συνεχώς ότι δεν υπάρχει φρένο στην ανάπτυξη όταν υπάρχει όραμα. Αποδεχόμαστε δύσκολες προκλήσεις και προσιλωνόμαστε στην επίτευξη των στόχων μας. Προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να πετυχαίνουμε αποτελέσματα που αρχικά φαίνονται ακατόρθωτα. Γι' αυτό επενδύουμε συνεχώς στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό. Πιστεύουμε ότι το μαζί έχει δύναμη. Είμαστε μαζί στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Και θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές. Ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος, οι επόμενες γενιές. Ξέρουμε ότι δεν αρκεί μια υπόσχεση για ένα πράσινο μέλλον. Χρειάζεται δέσμευση, σκληρή δουλειά, ευέλικτη νοοτροπία, καινοτομία μέσω συνεργασιών. Γι' αυτό προσαρμοζόμαστε,
Μετασχηματιζόμαστε. Σφυριλατούμε το μέλλον. Πρωτοπορούμε. Ο κόσμος αλλάζει όταν τολμάς. Προχωράμε με τόλμη σε μια νέα εποχή. Καλό λοιπόν στο βήμα τον πρόεδρό μας και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μας, κύριο Ευάγγελο Μυτιλινό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τους φιλοξενούμενους μας, πολλούς από αυτούς εκλεκτούς συναδέλφους του Ελληνικού Επιχειρήν, τον πρόεδρο του ΣΕΦ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μας κάνανε την τιμή να είναι εδώ σήμερα και όλους τους άλλους φίλους και φίλες που είχαν την καλοσύνη στη μέση της ημέρας να αφήσουν τις δουλειές τους και να έρθουν μέχρι εδώ, όταν θα μπορούσαν κάλλιστα να παρακολουθήσουν την σημερινή παρουσίαση και διαδικτυακά. Βλέποντας αυτό το βιντεάκι, το οποίο δεν μου πολύ άρεσε, αλλά δεν είναι και κακό, δεν το πίστευα ποτέ. Όταν μικρός ξεκινούσα να δουλεύω, σε ηλικία 18 ετών, διότι 18 ετών ο πατέρας μου είπε, εγώ 18 ετών σε έφτασα, από εδώ και πέρα, good luck to you, πανεπιστήμιο να πηγαίνεις και αν θες μπορεί να έχεις και στη δουλειά και θα παίρνεις 4.000 το μήνα, δραχμές βέβαια. Δηλαδή 1.000 την εβδομάδα, including Saturdays, παρακαλώ. Οπότε, τι να κάνω, ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή την ηλικία. Πόσο μεγάλο όρμα μπορεί να έχεις όταν ξεκινάς από μια τόσο μικρή εταιρεία και από τόσο χαμηλή βάση. Έτσι τα οράματά μου ήταν πάντα, εξελίσσονταν πάντα σταδιακά. Έβαζα ένα στόχο και έλεγα πω αν το καταφέρω αυτό θα είναι τρομερά τα πράγματα. Τα έχω κατορθώσει τα πάντα. Όταν έφτανα στο στόχο έλεγα so what, μήπως είναι πιο σωστό να πάμε πιο εκεί. Έτσι έγινε ότι έγινε. Θέλω να μου συγχωρήσετε σήμερα, αποφεύγω πάρα πολύ, για όσους το έχετε προσέξει, αποφεύγω πάρα πολύ να μιλάω στον πρώτο Νικό, όταν μιλάω για την εταιρεία μας, μιλάω στον πρώτο πληθυντικό, γιατί ό,τι έγινε, έγινε από πολλούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι από τα ηγετικά στελέχη μας είναι σήμερα εδώ, οπότε ο πρώτος Νικός είναι λίγο εγωιστικός. Σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα πω σε πρώτο Νικό. Πάω γρήγορα γιατί το ζουμί είναι λίγο πιο κάτω, οπότε μπορεί να σας κουράσω λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω πρέπει να πούμε δύο πράγματα πώς φτάσαμε. Η εταιρεία μας είναι λοιπόν μια μικρή πολυεθνική, ελληνική, που εκτείνεται στις 5 ηπείρους με περίπου 5.000 ανθρώπους. Και είναι η μεταξέλιξη της επιχείρησης που δημιούργησε ο παππούς Ευάγγελος Μυτιλινέος από την Κορώνη Μεσσηνίας που ήρθε στον Πειραιά το 1908. Ήταν τότε η πρώτη βιοτεχνική δραστηριότητα της οικογένειας με αντικείμενο τη μεταλλουργία. Από τότε πολλές περιπέτειες μας έφεραν στο κέντρο της Αθήνας με την ίδρυση μιας εταιρείας αντιπροσωπείας μετάλλων από τον πατέρα μου. Από τη δεκαετία του 80 και μετά δημιουργήσαμε τη Γενική Σιδηρομεταλλική και αργότερα τη Γενική Σιδηρεμπορική, μετατρέποντας τη δραστηριότητα από αντιπροσωπιών σε εμπορική. Το 1990 γίνεται η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας, όπως τη γνωρίζετε σήμερα, συγκεντρώνοντας στη μητρική τις δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων για να μπούμε το 1995 στην παράλληλη αγορά του χρηματιστήριου Αθηνών. Στη δεκαετία αυτή του 1990, η εταιρεία ισχυροποιεί τη θέση της στις διεθνείς αγορές μέσω της σύναψης στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας με κορυφαία μεταλλουργικά συγκροτήματα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουμινίου, κυρίως στα Βαλκάνια.
Ήταν τότε η εποχή που υποτίθεται η Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, εποχή Σιμίτη περίπου, που η Ελλάδα θα κατακτούσε τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη, για όσους θυμάστε, είχε γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα γινόταν η πρωτεύουσα των Βαλκανίων κτλ. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα, δυστυχώς. Στην επόμενη δεκαετία η Θεσσαλονίκη κάθισε τελείως και νομίζω μόνο τα πολύ λίγα τελευταία χρόνια αρχίζει πάλι και παίρνει τα πάνω της. Πάντως το όνειρο τότε αυτό ήταν. Το 1998 προχωρήσαμε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ. Η ΜΕΤΚΑ ήταν τότε το μεγαλύτερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα της Ελλάδας. Αλλά για όσους δεν θυμάστε την ιστορία, η εξαγορά της ΜΕΤΚΑ ήταν η πρώτη hostile takeover που έγινε στην Ελλάδα. Κανονικό hostile. Πώς ήταν αυτό το φιλμ με τον Douglas, νομίζω, Wall Street, πώς το λέγανε. Τότε δεν υπήρχαν disclosures. Μπορούσε να αποκτήσει, νομίζω, disclosures. Disclosure έκανε στο 50 σε μία μετοχή, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη. Οπότε το 5% που έχουμε σήμερα και το 10% δεν υπήρχαν αυτά. Ξεκίνησα λοιπόν να αγοράζω με τον φίλο μου, τον χρηματιστή, τον Σπύρο τον Μπέλο, ξεκίνησα να αγοράζουμε εγκρυπτό ΜΕΤΚΑ. Το καλοκαίρι λοιπόν είχε φτάσει η ΜΕΤΚΑ. Υπάρχουν κάποιοι εξημών εδώ συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν στη ΜΕΤΚΑ τότε και είναι ακόμη μαζί μας. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι έγινε και η ρωσική κρίση, πτώχευση και έγινε ακόμη πιο εύκολη η αγορά των μετοχών. Έφτασε λοιπόν να έχω γύρω στο 20% της ΜΕΤΚΑ. Η τιμή είχε φύγει από 1.000 δραχμές συμμετοχή, είχε πάει 10.000. Όταν γυρίσαμε από τις διακοπές στην Αθήνα, ο φίλος μου, ο Μπέλος, ο χρηματιστής, φωνάζει τον ιδιοκτήτη τότε, ο οποίος δεν δούλευε ο ίδιος, αλλά είχε το 23% της εταιρείας. Το υπόλοιπο ήταν σε free float κυρίως. Μας φωνάζει στο γραφείο του, λοιπόν, για πρωινό, πάμε εκεί. Ο τύπος δεν ήξερε τίποτα, εντάξει. Λέει, γεια σου Σπύρο, τι κάνεις, κύριε Μητυλίνα, χαίρομαι πολύ κτλ. Ποιος είναι ο λόγος της πρόσκλησης? Και του λέει ο Μπέλος, σε φώναξε για να σου γνωρίσω το μεγαλομέτωχο της εταιρείας σου. Σέκος ο Κουκούλης. Μεγαλομέτωχος, λέει, ξέρεις τι, έχουμε αγοράσει 23% της ΜΕΤΚΑ. Μάλιστα, χαίρομαι πολύ κύριε Μητυλίνα, να συνεργαστούμε. Του λέω, δεν θα συνεργαστούμε. Ή θα μου δώσετε το 20%, που το 23% που έχετε στην τιμή των 10.000 που έχει φτάσει τώρα, που έχει ανέβει 10 φορές, ή εγώ θα πουλήσω τις δικές μου μετοχές και η μετοχή θα ξαναπάει ένα χιλιάρικο και θα σας μείνει η εταιρεία. Τελείως Τζέκο Wall Street. Και μου ζήτησε 2 μέρες, ζήτησε και 2 χιλιάρικα μετά και έκλεισε τη δουλειά. Αλλά είναι από αυτά που έχουμε να θυμόμαστε. Θα πάρει ώρες για όμως να αναφερθώ για όσα κάναμε. Όπως την εξαγορά της ομέτρα στη Ρουμανία τη δεκαετία των 90, όπου σήμερα αναπτύσσουμε ένα πρότυπο πρόγραμμα καινοτομίας για την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο θα έχουμε το χρόνο, το επόμενο διάστημα, να σας το εξηγήσουμε πολύ καλύτερα και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ή πως το 2000 κιόλας μπήκαμε στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων με αφορμή την τότε υποεξέλιξη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Εδώ φαίνεται η χρησιμότητα της εξαγοράς της ΜΕΤΚΑ, η οποία εκτός από μεταλλικές κατασκευές έκανε πάρα πολλές δουλειές υπεργολαβής για τη ΔΕΗ. Και έτσι σιγά σιγά μέσω ΜΕΤΚΑ μπήκαμε σε ενέργεια. 10 χρόνια αργότερα, το 2010, και αφού εξαγοράσαμε την Ισπανική Εντέσα, με την Εντέσα που ήταν τότε η ΔΕΗ της Ισπανίας, είχαμε κάνει μια εταιρεία 50-50 για να πάρουμε μια πολύ μεγάλη θέση στην Ελλάδα με το άνοιγμα της αγοράς. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η οποία ήταν εξαιρετική και είχαμε με τους Ισπανούς πολύ καλή συνεργασία μαζί, η Εντέσα εξαγοράστηκε με επιθετική εξαγορά από την ΕΝΕΛ
Και η απόφαση της ΤΕΝΕΛ ήταν να αποεπενδύσει από την Ελλάδα και δυστυχώς η ΕΝΤΕΣ έπρεπε να φύγει. Κάναμε μια συμφωνία, έφυγε και εμείς μείναμε με το 100% της πορτέρια, όπως είναι και σήμερα. Πήραμε λοιπόν το 50% της ΕΝΤΕΣΑ και με 100% της πορτέρια πια ξεκινήσαμε την ενέργεια. Αξίζει λίγο να σταθώ στην εξαγορά του αλουμινίου του 2005. Είναι λίγο πιο πρόσφατη και νομίζω ότι πολλοί την έχετε ζήσει και από κοντά και λιγότερο κοντά, αλλά πάρα πολλοί προσπαθούσαν να με πείσουν ότι η εξαγορά του αλουμινίου της Ελλάδος δεν ήταν καλή ιδέα. Και επειδή πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανή στην Ελλάδα και ήταν σχετική με τον κλάδο μας, αποφύγανε την πλησιάσουν, διότι είχε το μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΗ, το μεγάλο πρόβλημα της συνέχισης της ηλέκτρισης του αλουμινίου σε ευνοϊκές τιμές, κανένας δεν ήταν έτοιμος να τα βάλει με τη ΔΕΗ και να πει ότι εσύ είσαι μονοπόλιο, εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος καταναλωτής, you have to sit down and talk. Όταν το πρωί, ο πολιτής τότε ήταν η Αλκάν, η Πεσσινέ είχε ήδη αγοραστεί από την Αλκάν, εμείς με τους Καναδούς μιλούσαμε. Πήγανε, είδανε ένα-δύο κυβερνητικούς, δεν καταφέραν τίποτα και στο τέλος κάναμε ένα deal και το βάρος το πήραμε πάνω μας. Και πολλοί από εσάς ίσως θυμόσαστε πόσα χρόνια μας πήρε αυτή η διαμάχη με τη ΔΕΗ και τι κατάληξη είχε. Χάσανε όλα τα δικαστήρια, χάσανε όλες τις διαμάχες στις Βρυξέλλες, τα χάσανε όλα. Και τελικά, αναγκαστικά, άρχισε η ΔΕΗ με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρχισε σιγά σιγά να μόνη της να σπάει το μονοπόλιο της. Διότι το μονοπόλιο ήταν πια drug για τη ΔΕΗ. Το εργοστάσιο που τότε εκτιμούσαν ότι δεν είχε μέλλον, είναι σήμερα ένα από τα ελάχιστα smelters που έχουν μείνει σε πλήρη λειτουργία στην Ευρώπη του 22, μέσα σε μια ενεργειακή κρίση που σαρώνει τη βιομηχανία στην Ήπειρό μας και μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι όσα λεφτά δεν βάλαμε στην εξαγορά της ΜΕΤΚΑ, της αλουμίνιου της Ελλάδας, που να ανταποκρινόντουσαν στην αξία της, τα βάλαμε μετά σε επενδύσεις. Και έχουν επενδυθεί, σας διαβεβαιώνω, πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια για να μπορεί αυτό το εργοστάσιο σήμερα να είναι αυτό που είναι. Το αλουμίνιο μας βοήθησε να μπούμε ακόμα πιο δυναμικά και στην παραγωγή ενέργειας και έτσι το 2008 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Από τότε έχουμε δημιουργήσει το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς ξεπερνούν, εκτός ΔΕΗ βέβαια, καθώς ξεπερνούν τα 2 γιγαβάτ σε λειτουργία οι θερμικοί σταθμοί μας και με την προσθήκη της νέας μονάδας των 826 ΜΒ, η οποία ερίστον παρόδο είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα μπει στο σύστημα σαν base load μονάδα. Όμως σημαντική δύναμη έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και στις ΑΠΕ. Το 2015 ιδρύσαμε τη ΜΕΤΚΑ EGN. Το ΜΕΤΚΑ EGN προέρχεται από το ΜΕΤΚΑ Εγνατία 50-50. Η Εγνατία είναι της οικογένειας Παπαπέτρου, μεγάλη εργολάβη της Βόρειας Ελλάδας με ανάπτυξη και στα Βαλκάνια. Βλέπαμε λοιπόν πού θα πάει η παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών ενέργων και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Σήμερα, έχοντας απορροφήσει πλήρως την τότε εταιρεία που ήταν 50-50, έχουμε καθιερωθεί σαν ο κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής και ανάδοχος έργων ηλιακής ενέργειας και έργων αποθήκευσης ενέργειας. Στην Αγγλία, ειδικά, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έχουμε ήδη καταστήσει 400 ΜΒ από storage capacity, όταν στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε το regulatory environment για να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε αποθήκευση. Όπως μπορεί να σας διαβεβαιώσει και ο Αντρέας επίσης, ο Σιάμισης, ο οποίος κουνάει το κεφάλι του. Και σωστά το κουνάει, γιατί η αποθήκευση είναι το μέλλον. Και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Δηλαδή, οι Ιγγλέζοι έχουν κάνει
μαγικό τρόπο να το κάνουνε. Ουδόλως. Εμείς το κάνουμε. Παράλληλα, η συνολική δυναμικότητα του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μας είναι πια της τάξης των 8.500 ΜΒ, εκ των οποίων τα 480 λειτουργούν, τα 580 κατασκευάζονται, 2.500 ΓΒ είναι έτοιμα για κατασκευή. Το έτοιμα για κατασκευή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στα ΑΠΕ. Διότι το πρόβλημα των ΑΠΕ δεν είναι να το φτιάξεις και να το φτιάξεις σωστά. Το πρόβλημα είναι να φτάσεις στο σημείο να είσαι έτοιμος να το φτιάξεις. Είναι το λεγόμενο permitting, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που καθυστερεί στην Ευρώπη και όχι μόνο τη μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Και άλλα 5.000 ΜΒ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης πιο πρώιμα. Στην ενέργεια όμως κάνουμε κι άλλα. Χτίζουμε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Όπως στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, την Πολωνία, ακόμα και στη Λιβύη. Αυτοί πολεμάνε στα 5 χιλιόμετρα από εκεί και εμείς χτίζουμε εργοστάσια 5 χιλιόμετρα από εκεί. Και ξέρετε στη Λιβύη πώς είναι το καλοκαίρι χωρίς ηλεκτρισμό. Δεν νομίζω θέλει κάποιος να πάει. Εγώ μια φορά το τόλμησα και προτιμάω να πηγαίνουν τα στελέχη καλύτερα και να έρχονται να μου λένε την κατάσταση. Δεν έχει πλάκα καθόλου. Λοιπόν, και είναι η πιο δυνατή επιβεβαίωση της δέσμευσης με τη Λινέο να συμβάλλει σε ενεργειακά συστήματα που στηρίζουν ολόκληρες χώρες και κοινωνίες με τη συνδρομή της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το φυσικό αέριο ως αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Μα τόσο σημαντικό που δεν φαντάζεστε. Συνηθίζω να λέω, είναι το αίμα που τρέχει στις φλέβες μας, το αέριο. Σε αυτή την αγορά μπήκαμε το 2010. Η Μυτιλινέως άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση και αυτής της αγοράς. Θυμίζω, είχε προηγηθεί το ρεύμα. Και αυτής της αγοράς, καθώς ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εισήρθε στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου στη χώρα, εξασφαλίζει στους πελάτες ανταγωνιστική προμήθεια και στις γειτονικές χώρες επίσης. Παρένθεση πάλι. Όταν φέραμε το πρώτο πλοίο LNG, νομίζω ήταν Βαγγέλη μαζί με τη Motor Oil. Μαζί με τη Motor Oil το φέραμε, 50-50. Το πρώτο πλοίο. Το πρώτο πλοίο πλην ΔΕΠΑ. Αρκεί να σας πω ότι το πλοίο ήρθε, πήγε στη Ρυπηθούσα, έδεσε, περίμενε 2-3 μέρες το OK του κυρίου Ασημάκη Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της ΔΕΠΑ. Ο κύριος Ασημάκης δεν μας έκανε χάρη να μας δώσει την άδεια και το πλοίο έλυσε τους κάβους, έφυγε και πουλήθηκε καθοδόν ως distressed cargo στο 50% της τιμής του. Κάπως έτσι ανοίξαν οι αγορές στην Ελλάδα. Δεν ανοίξανε με μαγικά βήματα. Ούτε κάποιος υπήρχε από πάνω και μας άνοιγε το δρόμο. Έπρεπε να φτύσουμε αίμα για να γίνουν όλα αυτά. Στο retail του ρεύματος και του αερίου είμαστε σήμερα η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Το ξέρετε, το διαβάζετε. Μαζί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξαγοράς της Vattenfall, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον αγγίζει το 16% συνυπολογίζοντας και την κατανάλωση του αλουμινίου, η οποία σιγά σιγά και αυτή έρχεται στην προτερία. Το προσεχές διάστημα, ελπίζω μέχρι το 2024, που θα πάρουμε και όλο το αλουμίνιο στην προτερία, νομίζω θα έχουμε ξεπεράσει το 20% της συνολικής ελληνικής κατανάλωσης, το οποίο νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι έχει για αντίπαλο μία ΔΕΗ, η οποία έχει ακόμα πάνω από το 60%. Και τώρα μπαίνουμε δυναμικά και σε projects όπως αυτό των Smart Cities. Διαπιστώνει λοιπόν κανείς πως έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στον τομέα της ενέργειας, η Μυτιλίνος έχει προχωρήσει στη δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής Utility of the Future. Θα ήθελα να σταθώ ακόμα σε ένα ορόσημό μας.
Το 2021 η Μυτιλινιός έγινε η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 με εφαρμογή πρωτοβουλειών σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά και επέκταση σε νέες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αύξηση του πράσινου αποτυπώματός μας. Σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν τον 2019 εξαγορές της Geologic που παρέχει καιρτόμες λύσεις και της ΕΠΑΛΜΕ που δραστηριοποιείται στην πράσινη βιομηχανική παραγωγή, κάνοντάς μας πρωτοπέρους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Έτσι λοιπόν, το 2021 έχουμε κατορθώσει το 55% του κύκλου εργασιών μας να προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας Βιώσιμων Επενδύσεων. Επιτρέψτε μου μία μικρή ακόμα αναφορά στο παρελθόν πριν μπούμε στο μέλλον. Στο μεγάλο εταιρικό μετασχηματισμό του 2017, όταν προχωρήσαμε στην απορρόφηση των βασικών θυγατρικών ΜΕΤΚΑ Πρωτεύουσας Ελλάδος και Αλουμίνιο από τη Μητρική. Αυτό το corporate action συνοδεύτηκε και από ένα βελούδινο διαζύγιο με τον αδελφό μου Γιάννη, με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί, όπως γνωρίζετε, από την αρχή της εταιρείας. Ήταν μια απώλεια μεγάλη για μένα προσωπικά και ψυχική και ψυχολογική και ουσιαστική στη δουλειά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τώρα μαθαίνω ότι στην καινούργια της αδειοδρομία πηγαίνει εξίσου καλά όσο πήγε και όταν οδηγούσε το τιμόνι της ΜΕΤΚΑ. Αλλά αυτά τα πράγματα στη ζωή, όπως ξέρετε, συμβαίνουν και τα βελούδινα διαζύγια τα οικογενειακά δεν είναι εύκολα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το καταφέραμε. Η απόφασή μας αυτή μας επέτρεψε να πάμε σε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο σχήμα που από τη μία ολοκληρώθηκε μια διαδικασία της πιο αυστηρής εταιρικής διακυβέρνησης του κόσμου, αυτής του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να έχουμε μάλιστα καμία υποχρέωση να το κάνουμε. Και από την άλλη έδωσε τη δυνατότητα για σημαντικές συνέργειες που εκτείναξαν τον κύκλο εργασιών. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, όπου έχουμε κατορθώσει τα τελευταία αυτά χρόνια να πολλαπλασιάσουμε τα τότε μεγέθη μας του 17. Οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, όμως τα θυμίζω, γιατί ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το πρώτο 9 μήνο του 2022 σε 4,5 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 169%, αυξήθηκε το EBITDA κατά 121% στα 533 εκατομμύρια και τα καθαρά κέρδη του 9 μήνου ανήλθαν σε 312 εκατομμύρια, αυξημένα 17% κατά 171%. Πιθανώς τα έχετε ήδη διαβάσει στον τύπο. Πριν λίγες μέρες στο Road Show στο Λονδίνο, που είχα πάει και ο ίδιος, δεχτήκαμε πολλά συγχαρητήρια για τις επιδόσεις μας, δημιουργώντας πολλές προσδοκίες για το κλείσιμο της χρονιάς. Άφησαν θετική εικόνα η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης σε την άρτηση με το τόσο μεγάλο επενδυτικό πλάνο και ταυτόχρονα ένα net debt του EBITDA σε αξιοσημείωτα χαμηλά επίπεδα. Νομίζω ότι στο τέλος του χρόνου, αν τα έχω τα νούμερα καλά στο κεφάλι μου και νομίζω ότι τα έχω, ο λόγος αυτός, debt to EBITDA, θα είναι κοντά στο 1,2. Το 1,2 για μια εταιρεία που μεγαλώνει με αυτό το ρυθμό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, και για όλους τους μεγάλους επιχειρηματίες που είναι εδώ πέρα, ότι το 1,2 net debt to EBITDA είναι investment grade εταιρείας. Κάτω από 1,5 συνήθως είσαι investment grade. Το αν εμείς ακόμα δεν είμαστε investment grade, εγώ το θεωρώ ότι είναι αποκλειστικά, διότι η χώρα ακόμα δεν είναι investment grade. Για να έχουμε μία ιδέα, τι σημαίνει να είσαι στην Ελλάδα και να επιχειρείς στην Ελλάδα, έτσι. Δεν υπήρχε άλλη χώρα να έχεις αυτά τα νούμερα και να μην είσαι ακόμα investment grade. Αυτό οφείλεται στις πολύ δυνατές ταμιακές ροές της εταιρείας που σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούν την ανάπτυξή μας. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι διαφορετικά δεν θα είχαμε αυτές τις γραμμές χρηματοδότησης που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μας.
χωρίς φυσικά να θέλω να υποτιμήσω τη σημασία ούτε των τραπεζών που μας έχουν σταθεί για όλες αυτές τις δεκαετίες, ούτε των capital markets, στα οποία ξεκινήσαμε να μπαίνουμε το 2017 και στην Ελλάδα στην αρχή και στα European capital markets στη συνέχεια. Μπορώ να δηλώσω περήφανος για τη δουλειά που γίνεται. Ιδιαίτερα όταν μεγάλα σπίτια, όπως η Bank of America πρόσφατα, αλλά και άλλα, προτείνει τη Μυτιλινέως ως ένα από τα European top picks. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρω, έχει ιστορικό ενδιαφέρον αυτό, πως αν κάποιος είχε τοποθετηθεί με 100.000 ευρώ, δραχμές τότε, μεταφρασμένες ευρώ, στη Μυτιλινέως το 1995 που μπήκε στο χρηματιστήριο, και αν υποθέσουμε ότι δεν είχε συμμετάσχει σε καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν είχε βάλει άλλα λεφτά, μόνο αυτά τις 100.000. Σήμερα θα είχε μια συνολική θέση αξίας πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, με απόδοση πάνω από 7.000%, συνυπολογίζοντας μόνο τα μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου που έχουν διανεμηθεί. Είδαμε χθες τη Fairfax να δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτές τις επενδύσεις και να γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη Μυτιλινέως, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος για αυτή τη συμφωνία. Θα πω δύο λόγια μόνο, επειδή είναι πολύ πρόσφατο. Έχουμε την καλύτερη εμπειρία από τη Fairfax. Είναι διαχρονικά ο καλύτερος μας μέτοχος. Μας παραστέκεται, μας βοηθάει όπου τη συζητάμε. Δεν διεκδικεί τίποτα, δεν θέλει καμία ειδική μεταχείριση. Είμαι βέβαιος ότι θα εξασκήσει και το option που έχει και θα φτάσει το 7-8% τελικά στη Μυτιλινέως. Το λέω με πολύ μεγάλη χαρά. Μίλησα με τον Πρέμ Γουάτσα χθες το βράδυ, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ, να αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Μου είπε ότι θα έρθει το Γενάρη. Τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι πολιτικές εξελίξεις. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αδυναμία στον Πρωθυπουργό. Μου την ξαναείπε χθες. Και του λέω, έλα να τον δεις. Καλό είναι αυτή την περίοδο να έρθεις λίγο. Και ίσως έρθει και τον άλλο μήνα εδώ. Λοιπόν, μας είναι όλα αυτά που γίνανε αρκετά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε λίγα πράγματα ακόμα. Δεν σκοπεύουμε, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι μας. Δουλεύουμε για να ξεκλειδώσουμε την κρυμμένη μας αξία. Να αυξήσουμε και να αποδώσουμε αξία στους μετόχους μας που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Είμαστε πλέον έτοιμοι για το επόμενο κεφάλαιο της Μυτιλινέως. Επειδή θέλουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα, επειδή μας αρέσει να εξελισσόμαστε, αν κάτι διακρίνει τη Μυτιλινέως, είναι η δυνατότητά μας να διαβάζουμε τις εξελίξεις, να προετοιμαζόμαστε για αυτές. Στο τελευταίο στάδιο της παρουσίασης, είναι μερικά πράγματα που θα ήθελα να τα δείτε και να πω δύο λόγια εκτός κειμένου. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και μας κινητοποιούν? Πάνω αριστερά έχω βάλει την υψηλή κινητικότητα σε εργασία και τους νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών. Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι όσοι είσαστε εδώ εργοδότες ή διευθύνετε μεγάλες εταιρείες, αυτή τη στιγμή το ζείτε. Το να βρούμε κόσμο, το να βρούμε καλό κόσμο και να τον εντάξουμε στην παραγωγική μας διαδικασία, είναι πλέον πολυτέλεια. Οι εποχές που ο κόσμος ζήταγε δουλειά και παρακάλαγε να βρει δουλειά και έβαζε μέσω του βουλευτή για να βρει δουλειά, δεν υπάρχουν πια. Είναι ένα major challenge, το οποίο νομίζω το αντιμετωπίζετε όλοι όσοι είστε σε αυτή τη θέση. Ενεργειακή μετάβαση και ψηφιακή επανάσταση. Ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή την ενεργειακή μετάβαση κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Για να παρακολουθήσεις, άμα ασχολείσαι με το αντικείμενο, για να παρακολουθήσεις την ενεργειακή μετάβαση, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρεις πολύ καλά το αντικείμενό σου. Να ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί μιλάς. Δεύτερον,
πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένος με τα κατάλληλα στελέχη, με τα κατάλληλα assets για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Και πρέπει να είσαι και πολύ daring. Πρέπει να τολμάς. Γιατί αυτό που κάνεις σήμερα στην ενέργεια, σε 3 μήνες μπορεί να είναι totally outmoded. Αυτό που παλιά γινόταν στα 60's, να φτιάχνουμε ένα λιγνητικό εργοστάσιο και να έχει ζωή 50 ετών, τώρα ένα εργοστάσιο μπορεί να έχει ζωή 50 μηνών και να έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια. Άρα, με κεφαλαία γράμματα. Αντιμετωπίζουμε αύξηση του κόστου σε προϊόντα, υπηρεσίες και ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, νομίζω ότι τα διαβάζετε κάθε μέρα. Το τι σημαίνει αυτό στην παραγωγική διαδικασία και στην ανταγωνιστικότητα, το φαντάζεστε. Μετασχηματισμός και πρασίνισμα της βιομηχανίας και όλων των αγορών. Την άποψή μου την έχω πει δημόσια πολλές φορές. Και χαίρομαι γιατί πολλοί σιγά σιγά έρχονται προς αυτή τη θέση. Ποια είναι η θέση? Ότι το πρασίνισμα της οικονομίας, η πράσινη μετάβαση όπως τη λέμε, έγινε ανοργάνωτα, άτσαλα, χωρίς να υπολογιστούν βασικές παράμετροι, χωρίς να υπολογιστεί το κόστος, χωρίς να υπολογιστεί εάν οι κοινωνίες, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις ήταν έτοιμες να ακολουθήσουν. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίχνεις το blame στον πόλεμο της Ουκρανίας ή στον Πούτιν ή σε όλα, ο οποίος φταίει φυσικά για τα πάντα. Δεν φταίει κανένας άλλος για τίποτα. Αυτό είναι αρκετά εύκολο να το κάνεις. Είναι όμως έτσι? Εγώ από τα λίγα που ξέρω για την ενέργεια σας λέω ότι το ενεργειακό πρόβλημα ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ξεκίνησε όταν τράπεζες όπως η EIB ή η BRD μας ειδοποιούσε ότι η χρηματοδότηση του νέου μας εργοστασίου, που είχατε πολύ την καλοσύνη να έρθετε στα εγκαίνειά του, ήταν το τελευταίο που θα μας χρηματοδοτήσει. Διότι δεν χρηματοδοτεί πλέον τίποτα που να έχει σχέση με το φυσικό αέριο. Αν εμάς που κάνουμε ένα downstream εργοστάσιο δεν μας το χρηματοδοτεί, καταλαβαίνετε πώς είχαν κόψει τη χρηματοδότηση στους upstream, στους oil and gas. Μηδέν. Οπότε και αυτοί σιγά σιγά ρίχνανε την παραγωγή τους. Τα λέω σωστά, Αντρέα? Ρίχνανε την παραγωγή. Ρίχνανε την παραγωγή. Και μετά, σε όλη αυτή τη φασαρία, έρχεται και ο πόλεμος της Ουκρανίας και δεν είναι το γλυκό. Λοιπόν, το πρασίνισμα της οικονομίας είναι μια υποχρέωσή μας και ηθική και κανονιστική. Πρέπει να την κάνουμε, αλλά πρέπει και να παλέψουμε και μέσα από το ΣΕΒ και μέσα από όλες τις οργανώσεις που είμαστε, στην Business Europe, στην Euro-Meto κτλ., να γίνει σωστά στο χρόνο του και μετάξει. Αν έχω ελπίδες, όχι πολλές. Οι Βρυξέλλες είναι ένας άλλος πλανήτης. Όχι για αυτούς τους λόγους που διαβάζουμε στην επικαιρότητα, διότι είχαμε κάνει πριν από 2 εβδομάδες μια συνάντηση στις Βρυξέλλες, 29 CEOs μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από το Business Europe. Και είδαμε 6-7 επιτρόπους, μεταξύ των οποίων και την Πρόεδρο, την von der Leyen. Η κυρία von der Leyen μας έκανε ένα λόγο 40 λεπτών, εκ των οποίων τα 35 λεπτά μας μίλαγε για την Ουκρανία. Εμείς είχαμε πάει να της πούμε, εγώ σαν πρόεδρος του Euro-Meto, είχα πάει να της πω ότι τα μισά εργοστάσια της Euro-Meto έχουν κλείσει στην Ευρώπη. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι για να σώσουμε τα άλλα μεσά? Και αυτή έλεγε την Ουκρανία και πώς θα λέω αυτό. Στα διαλύματα λοιπόν, οι 29 CEOs καθόμαστε και λέγαμε μήπως χάσαμε μια μέρα. Είχαν έρθει από όλη την Ευρώπη όλοι το πρωί για να φύγουν το βράδυ. Λέγαμε μήπως χάσαμε μια μέρα. Τελικά καταλάβαμε τι ήθελε να μας πει. Ήθελε να μας πει ότι και εσείς πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και ότι ο πόλεμος έχει κόστος. Και ότι η δημοκρατία έχει κόστος.
Αλλά το είπε με τρόπο που να μην εγγραφτεί και κανείς, γιατί δεν ήταν παιδάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Τσιντιλόνι όμως, ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός, πριν τον πάρει ύπνος πάνω στο γραφείο, πάνω στο desk, κάπως το είπε. Οπότε σηκώνω εγώ έτσι ευγενικός όπως είμαι το χέρι και λέω, κύριε Επίτροπε, αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς έχουμε και 5.000 άτομα και έχω μια δυσκολία να τους τα πω. Πώς θέλετε να έρθετε εσείς να τους τα πείτε? Μου λέει, ωραίο το χιούμορ σας, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και πρέπει να φροντίσουμε τον πλανήτη κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το παραστήνισμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εδώ είμαστε. Η αυξημένη ζήτηση ενέργειας. Μη σας ξεγελάει το γεγονός ότι φέτος έχουμε μειωμένη ζήτηση ενέργειας. Είναι για πάρα πολλούς λόγους. Είναι για λόγους τιμών, είναι για λόγους καιρού. Είναι για πάρα πολλούς λόγους. Αυτή η ιστορία δεν έχει μεγάλο μέλλον. Η ζήτηση ενέργειας θα επανέλθει και μάλιστα με διάφορους τρόπους θα επανέλθει. Το electrification των πάντων, το βλέπετε και μόνοι σας για πώς γίνεται. Όπως εγώ νομίζω, προσωπική πρόβλεψη, ότι το πετρέλαιο, καλά και το φυσικά αέριο, δεν το συζητώ ότι είναι το βασικό καύσιμο των επομένων τουλάχιστον 20 ετών, αλλά εγώ νομίζω και το πετρέλαιο έχει ακόμα πολύ δρόμο. Αυτή είναι η προσωπική μου πρόβλεψη. Και όσοι νομίζανε πριν από 3-4 χρόνια ότι το πετρέλαιο είναι απαξιωμένο, νομίζω ότι το έχουν μετανιώσει πολύ πικρά. Μετατόπιση της παγκόσμιας ανάπτυξης προς αναδυόμενες αγορές. Το ζείτε και αυτό όλοι, το βλέπετε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναδιατάσσουμε σαν εταιρεία που έχουμε δραστηριότητες σε πολλά μέρη του κόσμου, αναδιατάσσουμε τις προσπάθειες να μαρκετάρουμε τα προϊόντα μας πλέον προς νέες αναδυόμενες χώρες. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις όμως? Βελτιώνουμε περαιτέρω την εσωτερική μας λειτουργία. Δεν την έχετε βελτιώσει, κύριε Μητυλινέ? Την έχουμε. Αλλά αυτή η βελτίωση δεν σταματάει ποτέ. Και όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ προσπαθούμε να τις φύγουμε. Γιατί όσο πιο πολύ μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ μπορεί να σε φάει το complacency, τόσο πιο πολύ μπορεί να κινδυνεύσεις από το να πλαδαρέψεις ο οργανισμός. Άρα το σφίγγεις. Άρα οι ανασχηματισμοί και μετασχηματισμοί της κάθε πενταετίας για μας δεν είναι τυχαίοι. It's part of this. Πρέπει να βελτιώνεται συνέχεια η εσωτερική λειτουργία. Θα τα πούμε και μετά. Ενοποίηση δραστηριοτήτων για τη δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι όπως μεγάλωνε η ενέργεια, είχαμε καταλήξει στο τμήμα του Power and Gas να έχουμε τα αιωλικά πάρκα. Και στο τμήμα των Renewables και Storage Development να έχουμε τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι λάθος? Και διάφορα τέτοια άλλα, τα οποία σαν οργανισμό που αναπτύσσεται με αυτή την ταχύτητα θα συμβαίνουν. Και λάθη θα γίνονται, γι' αυτό είμαστε εδώ να τα διορθώνουμε. Απλοποίηση του equity story για να ξεκλειδώσουμε την κρυμμένη αξία. Το καλοκαίρι λοιπόν η κόρη μου δούλευε σε μια μεγάλη τράπεζα στο Λονδίνο σαν intern, σπουδάζει στην Αμερική. Είχε πάει να δουλέψει 2 μήνες στο Λονδίνο σε μια τράπεζα. Και εκεί που δούλευε, ας πούμε, έρχεται ένας τύπος, Λατινοαμερικάνος, και της λέει, Ελληνίδα δεν είσαι? Ναι, λέει, Ελληνίδα. Μου δώσανε, λέει, αυτή την εταιρεία και προσπαθούσα να διαβάσει το όνομα Μητυλινέως. Μπερδευότανε. Αυτή τέλος πάντων, την ξέρεις, λέει στην κόρη μου. Λέει, αυτή την ξέρω, ναι. Λέει, έχω βγάλει τα μάτια μου μισή ώρα, λέει, και δεν μπορώ να βάλω άκρη, λέει, με την πολυπλοκότητα της οργάνωσης. Και δεν θα ασχοληθώ άλλο. Και το βάλε πέρα.
Τι θέλω να πω. Όταν έγινε το 2017 η οργάνωση με τα 4 business units, καλά έγινε. Σήμερα όμως τελειώσε. Απευθυνόμαστε τώρα πια σε ένα διεθνές κοινό, αυτό μας ενδιαφέρει, τους Έλληνες μετόχους μας, τους αγαπάμε, τους προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά εκεί που θέλουμε να πάμε, αυτοί θέλουν να δουν απλά, κατανοητά, εύκολα πράγματα να τα καταλάβουν για να ασχοληθούν. Γιατί αν δεν ασχοληθούν με σένα, υπάρχουν άλλοι 100 δίπλα με τους οποίους ασχοληθούν. Αυτή είναι η αντίπαλή μας. Και όχι οι 5-10 ελληνικές εταιρείες που κάθονται εδώ μπροστά. Αυτή δεν είναι αντίπαλή μας. Αυτή είναι μαζί μας. Και όλοι για το ίδιο πάμε προσπαθούμε. Να διεθνοποιηθούμε και να απευθυνθούμε σε τελείως διαφορετικά επενδυτικά κοινά. Αυτοί θέλουν simplicity. Δημιουργία δεξαμενής στελεχών για την ανάδειξη της νέας ηγετικής και διοικητικής ομάδας. Όπως όλες τις εταιρείες, το succession, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα. Ιδίως όταν προέρχεται από οικογενειακές επιχειρήσεις και από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τον τρόπο που δημιουργηθήκαμε εμείς. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι νομίζουμε το succession είναι σε ποιον ο αρχηγός θα δώσει το δαχτυλίδι. Ολέθριο λάθος. Succession είναι η δημιουργία τέτοιας οργάνωσης, τέτοιας ποιότητας στελεχών, τέτοιων visionaries, η οποία οργάνωση από μόνη της θα γεννάει την ηγετική ομάδα της επόμενης μέρας. Αυτό σημαίνει succession, σύμφωνα με τη δική μας κρίση. Και όχι το δαχτυλίδι. Αν δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση, το succession is bound to fail. Και αυτή η οργάνωση, για να γίνει όπως τη θέλουμε, σωστή, σφιχτή κτλ., πρέπει να μπει, ήδη από το 2017 είμαστε on track, αλλά πρέπει ακόμα πιο πολύ να βάλουμε δύναμη σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο διατάφτα τώρα. Πολλής λόγος γίνεται για την ενασχόλησή μας με τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις κτλ. Αυτοί που κάνουν αυτό το λόγο ξεχνάνε ότι μία από τις δουλειές της ΜΕΤΚΑ από το 98, 25 χρόνια πριν δηλαδή που την πήραμε, ήταν να κάνει πάρα πολύ δύσκολες έρευνες στο εξωτερικό και σε πολύ δύσκολες χώρες. Και ουσιαστικά η ΜΕΤΚΑ αναγκάστηκε να αποσυρθεί και να φύγει από τα δημόσια έργα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Τώρα όμως η ΜΕΤΚΑ είναι εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση, το συγκεκριμένο Υπουργείο και η ελληνική πολιτεία γενικότερα, για να μην νομίζει κανείς ότι πολιτικολογούμε εδώ πέρα, έχουν καταλάβει ότι για να γίνουν αυτά τα έργα που έχουν να γίνουν στην Ελλάδα και τα οποία είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια, πρέπει η δουλειά, η κατασκευαστική των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων να μπει σε τελείως διαφορετικό track. Νομίζω το έχουν καταλάβει, έχουμε δείγματα, έχουμε νομοθεσίες πολύ πιο μοντέρνες και πιο εξυγχρονισμένες από ό,τι παλιά και αυτό είναι που μας έκανε να πούμε πάμε και πάμε και δυνατά. Εκτιμούμε ότι η χώρα έχει σοβαρές ανάγκες υλοποίησης επενδύσεων σε όλο το φάσμα των υποδομών και των νέων αλλά και ανανέωση ή συντήρηση των υφισταμένων. Αναδύονται projects περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια στο άμεσο και προσεχές μέλλον, τα οποία δίνονται ή να δημοπρατηθούν ως δημόσια χρηματοδοτούμενα μέσω του Δημοσίου Προγράμματος ή και του RRF, είτε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ
είτε μέσω μακροχρόνιων παραχωρήσεων. Ενδιαφέρον επίσης να πούμε, έχει πολύ και ο σχεδιασμός που υπάρχει για υλοποίηση έργων μέσω των λεγόμενων unsolicited proposals, τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Επιπλέον θέλω να υπογραμμίσω το τεράστιο πεδίο που ανοίγεται σε περιβαλλοντικά έργα και άλλα έργα διαχείρισης πόρων που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα τέτοιο έργο είναι αυτό που ξεκινάμε τώρα με την ανακύκλωση των μετάλλων της παλιάς Σουμέτρα, το οποίο σύντομα είπα θα σας πούμε περισσότερα. Αναγνωρίζοντας τα ανωτέρω και θέλοντας να προσδώσουμε τη βαρύτητα που αναλογεί στον ευρύτερο αυτό κλάδο, προχωράμε σε διπλό spin-off για τον κλάδο των γενικών κατασκευών και τον κλάδο των ΣΔΙΤ παραχωρήσεων, δημιουργώντας δύο νέες εταιρείες, τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και την ΕΜ παραχωρήσεων. Στόχος του ελόγου μετασχηματισμού είναι πρώτον να δώσουμε το απαραίτητο management focus στις εν λόγω δραστηριότητες. Δεύτερον, να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα ως ξεχωριστές πλέον εταιρικές οντότητες, καθώς και τρίτον, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια στην αποτύπωση των οικονομικών τους μεγεθών. Στις δύο εταιρείες θα εισφέρουμε τα εφιστάμενα έργα που έχουμε ήδη αναλάβει ή και που διεκδικούμε να αναλάβουμε, ενώ παράλληλα θα τις πυρκίσουμε με σοβαρότατα κεφάλαια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, εκ των οποίων 300 ευρώ σε κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο και 700 εκατομμύρια ευρώ σε εγγυητικές πάσης φύσεως, ενώ θα ισχυθούν με υφιστάμενα και νέα στελέχη με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. Επικεφαλής των νέων εταιριών ΜΕΤΚΑ και ΕΜ παραχωρήσεων θα είναι, στη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ πρόεδρος θα είναι ο Βαγγέλης Χρυσάφης και CEO ο Ντίνος Μπενουρμπή. Το Βαγγέλη Χρυσάφη το ξέρετε, είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος, τι δουλειά έχει στις κατασκευές. Αλλά ξέρετε τι, να σας πω κάτι. Ψάχνοντας θέμα των κατασκευών, μου είπανε στην Αγγλία, που οι Άγγλοι ψήνουν ψωμί πολλά χρόνια σε αυτά, έτσι. Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, δεν μπαίνει μια τιμή 100 ευρώ και από αυτού γίνονται discounts και όποιος δώσει μεγαλύτερο discount το παίρνει. Είναι αντίστροφο. Μπαίνει μια τιμή 100 ευρώ και όποιος ζητήσει μικρότερο premium στα 100 είναι αυτός που παίρνει τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα που έμαθα. Το άλλο που έμαθα είναι ότι σε ένα έργο όταν αναλυφθεί από μια εταιρεία οι πρώτοι που πάνε είναι οι δικηγόροι και ακολουθούν οι μηχανικοί. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το νομικό αντικείμενο αυτών των έργων που θα σας είναι απίστευτο, αλλά ένα νούμερο θα σας το πω μετά. Για τον Ντίνο τον Μπενουρμπή δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ο Ντίνος έχει περάσει από όλα τα μεγάλα σχολεία της ελληνικής βιομηχανίας. Έχει περάσει από το μεγάλο σχολείο Τιτάνα, έχει περάσει από τη Βιοχάλκο και είναι και πάρα πολλές δεκαετίες σε εμάς. Έκανε παντού επιτυχίες, σε εμάς πάρα πολύ. Είναι αυτός που συνέβαλε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο να γίνει το ενεργειακό μας τμήμα αυτό που είναι σήμερα στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Ντίνο και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι και στα νέα του καθήκοντα θα πάει εξίσου καλά με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Στην ΕΜ παραχωρήσεων πρόεδρος είναι ο Έλληνος Καραίνδρος, τον Έλληνο τον ξέρετε πολύ καλά, είναι μαζί μας 17 χρόνια, προέρχεται από την HSBC, είναι σήμερα Γενικός Διευθυντής Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και ξέρει πάρα πολύ καλά και τις παραχωρήσεις. Και ο Παναγιώτης ο Γαρδελίνος αναλαμβάνει CEO, και τον Παναγιώτη τον ξέρετε, ήταν δεξί χέρι του αδελφού μου στην παλαιά ΜΕΤΚΑ πολλά χρόνια στο χώρο. Μπορεί στην Ελλάδα και όχι όμως στο εξωτερικό που δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία όπως είπα τα τελευταία 25 χρόνια σε δύσκολες περιοχές και με διάφορους δύσκολους πελάτες σε διαβιβαιώνω. Έτσι όπως δοκιμαστήκαμε και μάθαμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες, το ίδιο θα το κάνουμε και εδώ.
αλλά είμαι σίγουρος, το επαναλαμβάνω και θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ εάν τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης για το πώς πρέπει να γίνονται οι κατασκευές στην Ελλάδα, το νέο μοντέλο που θέλει να εισάγει το Υπουργείο Υποδομών και ο Κώστας ο Καρβαλής προσωπικά και ο Καραγιάννης, και αυτός τρέχει πάρα πολύ. Αν δεν προχωρήσει, θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ. Γιατί τα λεφτά που βάζουμε, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλά. Η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στην Ελλάδα εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Να μην πω παραπάνω για το θέμα των παραχωρήσεων. Να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρίως Μυτιλίνεως. Η κατασκευαστική πρικήθηκε, πήρε τα καλύτερα στελέχη, πήρε και μπόλικα λεφτά, πήρε και την ευχή μας. Από πάνω θα είμαστε. Ο Ντίνος και ο Χρυσάφης θα είναι και στο κάμπινετ του CEO, το οποίο θα το δείτε προλίγο όταν δούμε τη νέα διοικητική δομή. Ποιο είναι το όραμά μας? Πάρα πολύ απλά. Είναι αυτό. Από το low προς το high, το οποίο το βλέπετε. Ένα σχηματάκι είναι αυτό, αλλά δείχνει κάποια πράγματα. Και η γεωγραφική παρουσία είναι αυτή που θα επιτρέψει αυτό. Η γεωγραφική παρουσία. Από local γίναμε regional και από regional γίναμε international. Και άπαξ και γίναμε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αν γυρίσουμε πίσω, θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει πια γυρισμός. Πάμε. Λοιπόν, η βασική εταιρεία Μυτιλίνεως, κυρίες και κύριοι, θα είναι πια εταιρεία Energy and Metals. Γιατί Energy and Metals? Γιατί είναι ένας συνδυασμός απόλυτα κατανοητός στους διεθνείς επενδυτές. Δεύτερον, διότι μεταλλουργία χωρίς ενέργεια δεν νοείται. Τρίτον, διότι άφθονη ενέργεια από το grid δεν υπάρχει. Τέταρτον, αν η αλουμίνη της Ελλάδος σήμερα σε αυτό την καταστροφή των μεταλλουργιών σε όλη την Ευρώπη στέκεται εκεί που στέκεται, είναι γιατί έχει από πίσω της την ενέργεια. Αν δεν υπήρχε η ενέργεια, θα είχε τελειώσει το αλουμίνιο της Ελλάδας. Remember me. Έρχονται τώρα δύσκολες μέρες με τη ΔΕΗ πάλι. Τελειώνουν τα συμβόλαια. Για πολλούς. Για να δούμε τι θα γίνει. Και για πόσο θα γίνει. Άρα, για να έχεις, πρέπει να το φροντίσεις λιγάκι. Πάμε παρακάτω. Είναι βασικό για μένα να καταλάβουμε γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ο κλάδος της μεταλλουργίας, ο οποίος μας έχει δώσει τόσες χαρές και τόσες απολαύσεις στους μετόχους, η οποία αποτελείται από την Δελφή Δίστομο, τα ορυχεία μας, το εργοστάσιο της ΑΤΕΠ, το οποίο όλοι το έχετε δει, είναι ένα ολόκληρο συγκρότημα, την ΕΠΑΛΜΕ, η οποία μας έβαλε στο δευτερόχιτο αλουμίνιο, το οποίο είναι το μέλλον, το εργοστάσιο του Βόλου, το οποίο πλέον είναι 100% εξαγωγικό, σε πολύ ψηλής ποιότητας και απαιτητικές μεταλλικές κατασκευές, και ισομέτρα, η οποία θα είναι μία έκπληξη για το επόμενο διάστημα με αυτά που έχουμε να κάνουμε. Πάμε στην ενέργεια. Αυτή είναι, κύριοι και κυρίες, η ενέργεια. Όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα χωρίζονται σε 5 κλάδους. Τα ανανεώσιμα πάνε μόνα τους. Και ο λόγος που είναι πάνω-πάνω δεν είναι τυχαίος.
Το Energy Generation και Management είναι η διαχείριση των μονάδων παραγωγής που έχουμε, καθώς και η διαχείριση της ενέργειας. Έχουμε κάνει τρομερά βήματα στο θέμα του Energy Management, το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι είναι big money. Με τα ίδια assets μπορείς να κάνεις μαγικά με το Energy Management και μπορείς να κάνεις και τραγικά σφάλματα και να χάσεις πάρα πολλά λεφτά. Και έχουμε εκεί πάρα πολύ τρομερή ομάδα, την οποία οφείλουμε ξανά, το λέω, στον Ντίνο. Ο Ντίνος την έφτιαξε. Energy Customer Solutions είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά η λιανική. Η λιανική για μας δεν θα είναι σκέτη λιανική που λέμε ρεύμα. Θα συμπληρωθεί με διάφορα άλλα πράγματα, όπως αναφέρω εκεί πέρα διάφορα, έξυπνες πόλεις, smart cities, διαχείριση εγκαταστάσεων, facility management, Internet of Things, digital και άλλα. Άπαξ μπούμε δηλαδή στο σπίτι κάποιου, θα έχουμε να του κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Integrated Supply and Trading. Αυτό έχει αέριο, έχει CO2 και διάφορα άλλα ενεργειακά προϊόντα για B2B πελάτες. Τη σημασία του αερίου την είπα και ο ρόλος μας στην περιοχή όλο και μεγαλώνει στο αέριο. Τα Power Projects είναι τα σημαντικά έργα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι και έργα του Energy Transition, όπως δίκτυα διανομής, για το οποίο έχουμε κάνει μια εξαγορά και δουλεύουμε πάρα πολύ, όπως επενδύσεις για το υδρογόνο, έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακής μετάβασης, Smart Cities and IoT Platform. Απλοποιούμε τη δομή δημιουργώντας κέντρα αναφοράς τεχνογνωσίας, ενοποιούμε, όπως είπα, το χωροφυλάκιο ΑΠΕ, επεκτείνουμε το γεωγραφικό reach και διεθνοποιούμε τη θέση μας σαν ολοκληρωμένος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνουμε το customer centricity, εκεί στο 3, και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και τις ανάγκες για νέες μονάδες φυσικού αερίου και δίκτυα. Πάμε. Λοιπόν, η εταιρική μας διακυβέρνηση αλλάζουν πάρα πολλά. Πρώτον, κάνουμε scrap το Executive Committee. Περιμέναμε πολύ περισσότερα το 2017 από το Executive Committee, τα οποία δεν τα πήραμε. Το Executive Committee αντικαθίσεται από το Cabinet of the CEO, το οποίο θα είναι το πολύ 8 με 10 γενικοί διευθυντές. Και δεν θα συνέρχεται μία φορά το δίμηνο ή το τρίμηνο, αλλά θα συνέρχεται δύο φορές το μήνα. Και όπως καταλαβαίνετε, θα είναι το αποφασιστικό όργανο για τη λήψη των αποφάσεων. Δεν απεκδίωμε καμία ευθύνη. Δεν παίρνονται αποφάσεις εδώ με πλειοψηφία. Θα προσπαθήσω πάντα να παίρνονται με consensus, αλλά η απόφαση είναι στο CEO και η ευθύνη. Το Leadership Council είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, την οποία μας την πρότεινε η McKinsey, μας άρεσε πάρα πολύ και την υιοθετούμε. Το Leadership Council είναι γύρω στα 30 με 35 στελέχη, είναι τα top στελέχη, 15, και είναι και καμία κοσαριά στελέχη από χαμηλότερες βαθμίδες, από αυτούς που λέμε εμείς μείον 2. Και οι οποίοι θα επιλέγονται από τους αντίστοιχους γενικούς διευθυντές. Αυτό το Leadership Council θα συνεδριάζει θεσμοθετημένα μία φορά το τρίμηνο, με πρακτικά και όλα, και θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συζητούνται όλα τα προβλήματα της εταιρείας, ο τρόπος με τον οποίο το top management και ειδικά ο CEO θα παίρνει τα μηνύματα από τη βάση της εταιρείας και αντιστρόφως θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα στέλνει τα μηνύματα σε όλη την έκταση της εταιρείας. Έχω πολύ, πολύ high hopes για το Leadership Council. Οι επιτροπές των δραστηριοτήτων, των business units δηλαδή, τις ξέρετε, είναι
αυτές οι δύο και η αυτονομία της ΜΕΤΚΑ και των παραχωρήσεων, οι οποίες θα έχουν και το δικά τους διοικητικά συμβούλια, όπως είπαμε. Επιτροπές κεντρικών υπηρεσιών με το Financial Committee, που είναι πολύ σημαντικό, και δεν χρειάζεται να σας πω για το Capital Allocation Committee, το οποίο πλέον σε αυτά τα νούμερα που έχουμε φτάσει είναι από τα πιο σημαντικά. Πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι συνέργειες και πώς βγαίνουν τα λεφτά τώρα, γιατί είναι και ένα βασικό θέμα αυτό, έτσι. Καλά όλα αυτά που μας λες, Πρόεδρε, αλλά προσέξτε λοιπόν πώς βγαίνουν τα λεφτά. Ό,τι είναι με μαύρο είναι οι συνέργειες. Ό,τι είναι με πορτοκαλί είναι η δημιουργία της κεντρικής ρευστότητας, η οποία καταλήγει εδώ. Και ό,τι είναι με το διακεκομένο πορτοκαλί, το οποίο είναι μόνο τα renewables, είναι η μία εκ των πέντε ενεργειακών δραστηριοτήτων, η οποία εν μέρη αυτοχρηματοδοτείται από build, operate and transfer sales που κάνουμε, αλλά εν μέρη χρηματοδοτείται και από τον εταιρικό κουμπαρά. Όλες οι άλλες δραστηριότητες και αυτοχρηματοδοτούνται και συνεισφέρουν και στον κουμπαρά, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος. Γιατί εκτός από τις επενδύσεις που έχει να κάνει, οι οποίες φέτος μπορεί να είναι 600 εκατομμύρια, πρέπει να μοιράσει και μερίσματα, πρέπει να πληρώσει πάρα πολύ ψηλούς φόρους και κανονικούς και υπερκερδών και σούπερ κερδών και απρόσμενων κερδών, όλων των ειδών τους φόρους. Λοιπόν, θέλω να δείτε, σας παρακαλώ, τις συνέργειες. Το γκάζι δίνει στη μεταλλουργία για την ραφιναρία, αλλά και για το βιομηχανικό κλάδο. Το γκάζι επίσης δίνει προμήθεια για το energy generation. Και το γκάζι, βέβαια, στις διεθνείς δραστηριότητες δίνει και λεφτά στο cash flow. Η Power Projects και όλα αυτά που κάνει βοηθάει το Energy Generation, του φτιάξε τώρα ένα τρομερό εργοστάσιο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά δίνει και πολλά λεφτά στο cash flow, ενώ είναι σε διαρκή συνέργεια με τα renewables για business developments. Το Energy Generation and Management δεν χρειάζεται να σας πω. Πρώτα απ' όλα δίνει ενέργεια στη λειτουργία της μεταλλουργίας και από εκεί και πέρα δίνει και πάρα πολλά λεφτά στο cash flow της εταιρείας. Τα renewables δίνουν και αυτά ενέργεια πλέον στο energy generation, αλλά κυρίως ακόμα τα renewables παίρνουν και θα παίρνουν, διότι η απόφασή μας για investments στα renewables είναι λιμένη. Και δεν είναι μια απόφαση renewables τα παίρνουμε για να κάθονται και να περιμένουμε το capital appreciation. Είναι renewables που θα πάμε αύριο σε μεγάλους πελάτες και θα τους δίνουμε ένα πακέτο το οποίο θα έχει 30, 40, 50% renewable element και 30, 40, 50% thermal elements. Θα γίνει πλέον, θα αρχίσει να μπαίνει στην κανονικότητά μας. Δεν θα είναι ένα investment να το έχουμε και να το καμαρώνουμε και να λέμε ότι είμαστε πράσινοι. Τα cash flows τα βλέπετε, όπως βλέπετε και τις προσδοκίες που έχουμε από τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και τη ΜΕΤΚΑ Παραχωρήσεων, από πολύ σύντομα να αρχίσουν να συνεισφέρουν στο cash flow της εταιρείας. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θέλω να πω τα βλέπετε εδώ. Πάμε στο τελευταίο. Μιλήσαμε για τις δύο business units, μιλήσαμε για τις δύο καινούργιες θεατρικές.
θέλω να αναφερθώ στις κεντρικές υπηρεσίες. Από όλα αυτά δεν θα γινόταν τίποτα εάν οι κεντρικές υπηρεσίες δεν ήταν αυτές που ήταν. Το Treasury και το IR, το IR ήταν στο Finance, πάει στο Treasury. Γιατί πάει στο Treasury? Γιατί το Treasury είναι ίσως το πιο διεθνοποιημένο κομμάτι των κεντρικών υπηρεσιών. Με επικεφαλής τον Χρήστο Γαβαλά, ο οποίος αναβαθμίζεται σε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ένα overall view των συνολικών χρηματοοικονομικών της εταιρείας και με την καταπληκτική ομάδα που έχει φτιάξει, νομίζω ότι η ένταξη του IR, για το οποίο ο Χρήστος έχει πάρα πολύ καλές ιδέες, θα βοηθήσει στη διεθνοποίησή μας. Το strategy και το M&A έχει απλώσει πάρα πολύ τα φτερά του. Είναι ο Έλληνας ο Καραίνδρος, τον ξέρετε περισσότεροι. Είναι μέσα σε όλα, έχει πάντα δουλειές, πάντα χαρά στρατηγική, επιμέρους, επί του όλου. Πάντα. Το finance, η Ελευθερία Κοντογιάννη, δεξί χέρι του Γιάννη του Καλαφατά, αναλαμβάνει βαριά κληρονομιά, γιατί ο Γιάννης του Καλαφατάς, ο οποίος αναλαμβάνει την ενέργεια και μπαίνει για πρώτη φορά στις δυσκολίες του PNL, αφήνει την Ελευθερία στο πόδι του. Η Ελευθερία προέρχεται επίσης από τον Τιτάνα, είναι της μεγάλης σχολής του Τιτάνα. Είναι μια εξαιρετική κοπέλα και πάρα πολύ καλή στα finance. Corporate Affairs και Communications. Όλοι σας ξέρετε τη Vivian Τιμπουζάλη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω, ειδικά για τη Vivian. Τα Human Resources. Τα Human Resources είχαμε δυστυχώς, όπως ίσως γνωρίζετε, χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο πέρσι. Την Δήμητρα την Μπρακατσέλου, η οποία εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο. Ένα νέο κορίτσι, ένα εξαιρετικό παιδί. Είχαμε όμως την τύχη να πέσει στο δρόμο μας η Σάρα Εφιδέλη, την οποία, έχει μακρά εμπειρία στο HR, μεταξύ των οποίων τα τελευταία 11 χρόνια είχε από κάτω τις 11.000 άτομα στην ING στο Άμστερνταμ. Και μας έκανε τη χάρη, and she's moving here, she has already taken over. Έμπλεξε εδώ με τους τρελούς, αλλά νομίζω σιγά σιγά το βρίσκει. Είναι τρελή και ίδια δηλαδή. Το administration και η CSOS Office είναι επίσης μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία. Για να λειτουργήσει όλος αυτός ο οργανισμός χρειάζεται και το nitty-gritty, χρειάζεται και κάποιος ο οποίος να οργανώνει την άμυνά μας, πώς θα λειτουργήσουμε σε εποχές COVID, να οργανώνει τη λειτουργία γραφείων, εγκαταστάσεων κτλ. Αυτός είναι ο Φώτης ο Σπυράκος, ο οποίος είναι μαζί μας πάρα πολλές δεκαετίες. Legal contracts and compliance. Αρκεί να σας πω ένα νούμερο. Στο legal του ομίλου δουλεύουν 60 δικηγόροι. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα με 60 δικηγόρους. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί φόρτο μιλάμε. Όσον αφορά το compliance, όπως όποιος από εδώ έχει δουλειές με το εξωτερικό, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι την τουαλέτα χωρίς να ρωτήσει το compliance. Έχουμε και εκεί πέρα κόσμο, καλό κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς το compliance. Corporate Governance and Sustainable Development. Δημήτρης Παπαδόπουλος και Γιώργος Ζαρανός έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, απόδειξη τις δείκτες οι οποίοι μπαίνουν με το ένα πίσω από τον άλλον. Προχθές μας βάλανε στο Dow Jones, κάτι για το οποίο είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. European Affairs and Regulatory Advocacy είναι ο Νίκος Κεραμίδας, από τα πιο promising νέα στελέχη μας. Έχει δουλέψει στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια, ξέρει εκεί τα in and out. Ελπίζω όχι όλα τα in and out.
Αυτά που πρέπει να ξέρει. Λοιπόν, έχουμε και τον Νίκο τον Πίτσιο εκεί πέρα. Είμαστε στις Βρυξέλλες, νομίζω, αρκετά καλά εργαζομένοι. Το IT and Digital, επίσης, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Έχουμε και τον Βατόλα εκεί, τον Κώστα, ο οποίος είναι εξαιρετικός και μας ξεκίνησε από το Finance, αλλά σιγά-σιγά κάνει digitalize όλο τον όμιλο. Το Environment and Permitting, επίσης, για όσους έχουν εγκαταστάσεις και βιομηχανικές, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει με τον Βαγγέλη τον Παλτά. Ξέχασα τον Πέτρο, sorry, Πέτρο. Αυτοί οι 60 δικηγόροι πάγονται στον Πέτρο. Πού βρίσκει μυαλό τώρα και τους κουμαντάει. 60 δικηγόρους, θα μας το πει κάποια στιγμή. Ο Πέτρος είναι φρέσκος, γι' αυτό τον ξέχασα. Είναι εδώ μόνο 5 χρόνια, είσαι Πέτρο. Μόνο 5, είναι από τους φρέσκους. Λοιπόν, η Μυτιλήνιος, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία περισσότερα από 30 χρόνια έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεγαλύτερες προκλήσεις που γνώρισε η χώρα και η παγκόσμια οικονομία, αναπτυσσόμενη με υγιή τρόπο, προσφέροντας πραγματική αξία στους shareholders και τους stakeholders κυρίως. Επαναλαμβάνω ότι στόχο μας είναι να ξεκλειδώσουμε περαιτέρω την αξία μας και να τη μεγενθύνουμε για τους μετόχους μας και για την κοινωνία. Όπως είπαμε και παραπάνω, είμαστε πλέον μια μεγάλη εταιρεία, παράγει ένα σοβαρό ποσοστό του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, εξάγει, δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο, στους εργαζομένους μας, στους συνεργάτες μας, στους προμηθευτές μας και όλους. Δεν επαναπαυόμαστε όμως, αλλά δημιουργούμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Αξιοποιούμε την εμπειρία μας, τη γνώση και τις δεξιότητες της ίδιας της εταιρείας που αναπτύξαμε για να εξοπλίσουμε τους ανθρώπους που θα γίνουν αύριο οι φορείς της εξέλιξής μας. Στόχος προσωπικός, αλλά νομίζω και καθενός από εμάς, είναι να είναι έτοιμο από τη δική του θέση το νέο στελεχειακό δυναμικό για να δημιουργεί πάντα και συνεχώς αξία για όλους. Επιδιώκω τέλος να οικοδομήσουμε μαζί ακόμα ισχυρότερο μέλλον για ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Σήμερα λοιπόν δεν προετοιμάζουμε απλώς το μέλλον, το δημιουργούμε. Δημιουργούμε τη νέα εποχή της εταιρείας μας και αυτή είναι η νέα εικόνα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ξέρω ότι ήταν λίγο μεγάλο, αλλά έπρεπε κάποια πράγματα να πούμε. Να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρόεδρε, θέλετε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις? Συγγνώμη. Θέλετε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, μια και έχουμε όλο τον κόσμο εδώ? Παρακαλώ. Αν θέλετε, να πάρουμε 4-5 ερωτήσεις. Τόσο κόσμο που είναι εδώ, μπορεί κάτι να θέλει να ρωτήσει. Δεν ξέρω, μπορεί σε κάτι να μην ήμουν σαφής. Παρακαλώ. 5, χάρη. Όχι πολλά όμως, υπάρχουν και κάποιοι. Είστε εντάξει με 5. Και δουλειά οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Δεν ασχολούνται μόνο με εμάς. Ο Χάρης. Δεν ακούμε τίποτα. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Χάρης Φιλουδόπουλος από το Capital.gr. Ήθελα να ρωτήσω πώς συνδέεται ο μετασχηματισμός με το θέμα της διαδοχής και πώς θα λειτουργήσει και τι αναμένεται να προσφέρει το Leadership Council σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν τα πω καλά. Έφαγα 5 λεφτά να μιλήσω για το θέμα της διαδοχής. Αν φοβάσαι να φύγω εγώ αύριο, μη φοβάσαι. Δεν θα φύγω. Θα υπάρξει όμως μια μεγάλη ομάδα η οποία θα δουλέψει και θα βγάλει διαδοχή on the basis of merit only. Υπάρχουν παιδιά και τα δικά μου τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται, υπάρχουν και παιδιά άλλων στελεχών που ενδιαφέρονται. Όλους αυτούς θέλουμε να τους δούμε να προοδεύουν. Αλλά η επόμενη γενιά δεν θα είναι αυτά τα παιδιά, είναι μικρά ακόμα. Υπάρχει μια άλλη γενιά, σαραντάριδες. Αν πάμε λίγο στην ενέργεια πίσω, θέλω να σας πω κάτι ενδιαφέρον. Είναι εύκολο? Πάμε στον πίνακα της ενέργειας. Λοιπόν, εδώ. Είναι αναλυτικά εκεί, Πρόεδρε. Προχώρα. Εδώ.
Λοιπόν, είπαμε πέντε sectors. Make no mistakes. Όταν λέμε sectors, μην φανταζόσετε τμήματα των 10 ατόμων. Το κάθε sector από αυτά έχει ένα turnover minimum 1 δισεκατομμύριο. Το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε μια πολύ μεγάλη εταιρεία από μόνο του. Make no mistake about it. Ο επικεφαλής που είναι ο Γιάννης ο Καλαφατάς και οι πέντε, Νίκος Παπαπέτρου, Τάσος Παπαπαναγιώτου, Γιάννης Γιανακόπουλος, Κώστας Χοριζνός, Παναγιώτης Καναλόπουλος, ο μεγαλύτερος είναι 52 και ο μικρότερος είναι 40 ετών. Αυτή είναι η νέα γενιά. Και αυτή την αφορμή για να κάνουμε push το succession χάρη, μας τη δίνει αυτός ο ανασχηματισμός. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος για το succession. Πάμε στην επόμενη. Βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις, παιδιά. Πραγματικά θα υπάρχει κόσμος. Πρόεδρε, θα πάρουμε 4-5 και θα φύγουμε. Η Χρύσα Λιάγκου. Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, ψιθυρίζετε στην αγορά ότι πάτε σιγά σιγά για relisting. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια και νομίζω ότι θίξατε λίγο και κάπως το θέμα της μετοχής. Πιστεύετε ότι είναι υποτιμημένη αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, through the years, δεν κάνω ποτέ σχόλια για τη μετοχή. Είναι φτηνή, είναι ακριβή κτλ. Αυτό που έκανα όμως, ζήτησα να μου κάνουν, δηλαδή δεν το έκανα ο ίδιος, ζήτησα να μου κάνουν 4 πίνακες, οι οποίες έχουν σχέση με το FTSE 100 του London Stock Exchange. Ο ένας πίνακας ήταν οι εταιρείες κατά σειράν turnover. Ο δεύτερος πίνακας ήταν οι εταιρείες κατά σειράν EBITDA και ο τρίτος πίνακας ήταν οι εταιρείες κατά σειράν καθαρών κερδών bottom line. Και ο τέταρτος πίνακας ήταν το capitalization. Λοιπόν, στις τρεις πρώτες κατηγορίες η εταιρεία μας είναι μεταξύ 48 και 52 θέσης. Στο capitalization είμαστε στη θέση 150. Χρειάζεστε άλλη απάντηση? Am I clear? Πάμε στην επόμενη, την Μαρίνα την Πρωτονοταρίου. Δεν θα τις πάρω όλες, δεν θα μας παρεξηγήσετε, θα πάρουμε 3 ακόμα και θα τελειώσουμε. Συγχαρητήρια για τον νέο μετασχηματισμό και την καλή επιτυχία του στην πορεία του. Μας δείξατε μεγάλες αλλαγές στον τομέα της ενέργειας. Βλέπουμε συνέργειες, ενώνετε τομείς και μας δείξατε ότι θα αποδώσουν πολύ. Δεν ακούσαμε κανένα νούμερο όμως. Υπάρχει στόχος, μπορούμε να πούμε κάτι για το τι θα αποδώσει η νέα μορφή στον τομέα της ενέργειας? Τι περιμένετε από εκεί? Θα μπορούσα να σας δώσω το budget της πενταετίας που έχουμε, αλλά δεν σας το δίνω. Γιατί προηγούνται τα rating agencies και οι τράπεζες. Όταν τα δώσω εκεί, αυτή τη συζήτηση μπορεί να την κάνουμε στη Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ. Θα πάρω και έναν αναλυτή, τον Αλέξανδρο τον Μαγκλάρα. Εντάξει, αν μην μιλήσω και αναλυτές. Περισσότερο επενδυτής είμαι εγώ, Μαγκλάρας από Triton Asset Management. Μας δείξατε στα νούμερα, κυρίως και φτάσαμε μέχρι το 9 μήνο του 2022. Εντάξει. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, μια και φτάσαμε 14 Δεκεμβρίου, λίγο πώς θα κλείσει η φετινή χρονιά? Ανυπόμονος είσαι, αδερφά. 25 Ιανουαρίου είπαμε ότι θα βγάλουμε αποτελέσματα. Πόσο κοντά να τα φέρουμε, δηλαδή? 10. Λοιπόν, εάν είμαι καλά πληροφορημένος και πάλι, γιατί δεν είμαι οικονομικός διευθυντής, αλλά έχω μια σχέση, αν είμαι καλά πληροφορημένος, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ψηλότερα από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των αναλυτών. Υπάρχουν 10 αναλυτές οι οποίοι ασχολούνται με την εταιρεία και οι οποίοι έχουν 10 αναλύσεις. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από όλες αυτές τις αναλύσεις.
This is as much as I can say. Θα πάρουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Τον Νίκο τον Αθανασούλια, παρακαλώ. Και άλλη μία. Και τέρμα, αισθάνομαι, εγώ κάθε μέρα το απόγευμα. Εντάξει, Πρόεδρε. Και άλλη μία. Απλώς είναι και οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι να το κάνουμε σωστά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική παρουσίαση. Αναφερθήκατε εκτενέστερα τόσο στο αλουμίνιο όσο και στην πρασινοποίηση. Οπότε η εύλογη ερώτηση είναι πότε θεωρείτε ότι θα πρασινίσει το αλουμίνιο και πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Κάναμε ολόκληρη μερίδα πέρσι. Δεν μας παρακολουθήσεις, νομίζω, επαρκώς. Κάναμε ολόκληρη μερίδα, τα πάμε, τα ξαναπάμε. Λοιπόν, ο βασικός τρόπος για να πρασινίζει το αλουμίνιο είναι δύο. Το ένα είναι να αντικαθιστάς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεις από ρυπογόνα καύσιμα σε λιγότερο ρυπογόνα και πράσινα, στην δική μας περίπτωση φωτοβολταϊκά, αεολικά και φυσικό αέριο. Και το δεύτερο είναι να αναπτύσσεις περισσότερο τον κλάδο του δευτερόχητου αλουμινίου, το οποίο χρειάζεται λιγότερο από το 1/10 της ενέργειας που χρειάζεται το πρωτόχητο. Αυτός ο συνδυασμός σου κατεβάζει το μέσο όρο πάρα πολύ. Και μία τελευταία, Μαριάννα. Έλα, η Μαριάννα την Τζάνε βλέπω. Τελευταία, Πρόεδρε. Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή και καλή δύναμη. Νομίζω ότι είναι σαφές που θα δώσετε βάρος στο επόμενο διάστημα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, υπάρχουν τομείς στους οποίους σκοπεύετε, τομείς από τους οποίους σκοπεύετε να αποεπενδύσετε, δραστηριότητες δηλαδή από τις οποίες η Μυτιληναίος σκοπεύει να απομακρυνθεί, ένα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το spin-off στις κατασκευές, νομίζω ότι μας εξηγήσατε τη στρατηγική σας και αναλυτικά γιατί αποφασίσατε να διαχωρίσετε αυτούς τους τομείς. Νομίζω όμως ότι από την αναφορά σας βάλατε ένα αστερίσκο εφόσον υλοποιηθεί η στρατηγική που υλοποιεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των έργων. Εάν δεν υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική, κάνετε κάποιες δεύτερες σκέψεις, θα παραμείνετε σε αυτή την αγορά. Ευχαριστώ. Από επένδυση δεν ξέρω για ποιο κλάδο ακριβώς εννοείται ή υπονοείται. Από αυτά που έδειξα, αυτά είναι όλα για να μείνουν. Αν είναι κάτι που δεν έχει εδώ, όχι, δεν έχουμε πάντως. Δεν πουλάμε κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι ότι δεν πουλάμε. Everything has a price. Αλλά από αυτά εδώ, από το παράδεισο που θέλουμε, εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε. Οπότε, λοιπόν, το spin-off είναι μια στρατηγική κίνηση. Θέλουμε να δώσουμε σε αυτό τον κλάδο την αυτονομία να παλέψει μόνος του και να αναδειχθεί, γιατί είναι κρίμα με ένα τζίρο, λέω παραδείγματος χάρη, ένα δισεκατομμύριο, να χάνεται μέσα σε ένα κυκαιώνα πολλών δισεκατομμύριων τζίρο, τα κέρδη του να χάνονται, το performance να γίνεται undermined και όλα αυτά. Είναι ένας κλάδος που πρέπει να συγκεντρωθεί σε αυτό. Τώρα, η πολιτεία έχει δώσει κάποια δείγματα γραφή σε τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε ότι αυτά θα συνεχιστούν. Εάν δεν συνεχιστούν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί, αλλά και εμείς θα πάμε μαλακά που λέμε. Εάν όμως πάμε σωστά όπως φανταζόμαστε, να σας δώσω ένα παράδειγμα και πραγματικά τελείωσα γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε δουλειές και αισθάνομαι άσχημα. Τι εννοώ σωστά. Πήραμε το έργο Άκτια Αμβρακία. Το πήραμε από σπόντα της σπόντας. Μετά από 10 χρόνια έργο το πήραμε. Είχε πάρα πολλές δυσκολίες το έργο. Δεν ήταν απλό. Γι' αυτό και καθυστερούσε και τόσο πολύ. Όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός να το εγκαινιάσει, ένα μεγάλο μέρος τέλος πάντων, όχι όλο, και λέει αυτό πότε ήταν να τελειώσει. Και του λένε σε 5 μήνες. Συγγνώμη, λέει, τελειώσει 5 μήνες νωρίτερα δημόσιο έργο. Να σας πω γιατί τέλειωσε 5 μήνες νωρίτερα. Γιατί το δημόσιο για το συγκεκριμένο έργο μας χρωστούσε πάνω από το 80% των εργασιών που είχαμε κάνει. Εάν είχαμε την οικονομική δυνατότητα αυτό να το υπομένουμε και να προχωράμε σαν να πληρωνόμαστε κάθε εβδομάδα τακτικά, θα ήταν κατανοητό. Αλλά εδώ βάλαμε το χέρι στη τσέπη και είπαμε ότι εμείς θα το τελειώσουμε on time and on budget. Και τα λεφτά δεν θα τα χάσουμε.
και θα πάρουμε και ένα 5% που δίνει το δημόσιο όταν τελειώνει σε ένα έργο νωρίτερα από την ώρα του. Αυτό το πνεύμα, αν επικρατούσε σε όλο τον κλάδο, που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω να επικρατεί, νομίζω ότι θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μπορούσα να κάτσουμε το βράδυ, αλλά πιστεύω.